φεύγουν μόνο από τον νομό Ηρακλείου, φεύγουν από την Ελλάδα. Όλα τα χρήματα των επιδοτήσεων είναι εισαγωγές χρήματος στη χώρα μας που η παραγωγή τα παίρνει αλλά τα κατανέμει. Μάλιστα. Έρχεται μια πληροφορία σε μήνυμα από κάποιον ο οποίος μάλλον γνωρίζει πώς κινούνται τα νήματα και ρωτάει το εξής, και μάλιστα προτρέπει να ρωτήσετε και εσείς, κύριε Χιλετζάκη, αφού βέβαια σας επαινεί που πολύ γρήγορα κινηθήκατε και φεύγετε και πήγατε στην Αθήνα, και λέει: στην ενδιάμεση αναθεώρηση, ολοκληρωμένη πρόταση κατατέθηκε μόνο από την Κόρινθο ή ίξως κατέθεσε πρόταση και δεν το ξέρουμε, μήπως κάτι συμβαίνει? Όχι. Την πρόταση την καταθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει το Μητρό Αμπέλου, υπάρχει το Εμπορικό Μητρό μέσα στο Υπουργείο, που το Μητρό Αμπέλου μαζί με το Μητρό Εμπορίου του Υπουργείου, δηλαδή τυποποίησης προϊόντων αγροτικών, συντάξανε αυτό το έγγραφο. Το καλό είναι ότι το έγγραφο αυτό δεν έχει φύγει από το Υπουργείο ούτε σήμερα. Θα μεταφραστεί στα αγγλικά και θα σταλθεί στις Βρυξέλλες. Την πρόταση την καταθέτει το Υπουργείο. Άρα παράγοντες του Υπουργείου, θέλετε να πείτε, απέκλεισαν την Κρήτη? Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι την απέκλεισαν. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το μεσημέρι θα μάθουμε. Ωραία. Δεν θέλουμε να βάζουμε κακά πράγματα στο μυαλό μας.